σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στις ξανθούλες εκεί έξω. Αλλά και όχι μόνο, μπορείτε απλά να δείτε το βίντεο επειδή με συμπαθείτε. Συγκεκριμένα με τις ασημίτριχες. Αυτό που θα σας πω είναι πώς κατάφερα εγώ να φτάσω τα μαλλιά μου από ένα ξανθό το οποίο ψιλοκυτρίνιζε σε ένα silver αποτέλεσμα και θα σας πω ακριβώς τις διαδικασίες που ακολούθησα. Δεν πήγα σε κομμωτήριο, έκανα πειράματα πάνω στα μαλλιά μου, οπότε είμαι εδώ πέρα να σας πω τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε και πώς καταφέρα να κάνω το ασημείο αποτέλεσμα στα μαλλιά. Οπότε, άμα σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, που λογικά σας ενδιαφέρει γι' αυτό ανοίξετε και το συγκεκριμένο βίντεο, συνεχίστε να βλέπετε. Ξεκινάω λέγοντας κάποια πολύ βασικά πράγματα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το χρωματολόγιο. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος εξηγεί ποιο χρώμα εξουδετερώνει ποιο. Που τι σημαίνει αυτό? Εάν έχεις ένα κίτρινο αποτέλεσμα, το κίτρινο εξουδετερώνεται από το βιολέ, γενικά τις μοβ αποχρώσεις. Όσο πιο κίτρινο προς πορτοκαλί είναι το χρώμα των μαλλιών σου, για να εξουδετερωθεί και να φύγει αυτό το αποτέλεσμα, χρειάζεται να πας σε ένα πιο σκούρο βιολέ, να πας προς το μπλε με μόβ υποτόνους. Οπότε κάπως έτσι πάει. Το πορτοκαλί το εξουδετερώνει το μπλε, το κίτρινο το έντονο το εξουδετερώνει το βιολέ και το κίτρινο το παστέλ μπορεί να το εξουδετερώσει ένα πιο παστέλ μόβ. Για να μπορέσεις λοιπόν να φτάσεις σε ένα silver αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα στα μαλλιά σου, ξάνοιγμα. Δηλαδή πρέπει τα μαλλιά σου να είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Και φυσικά εννοώ με δεκαπάς. Εκτός αν είσαι κατάξανθη, οπότε μπορείς να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς βαφή. Ένας τρόπος για να τεστάρεις εάν το ξανθό που έχεις ήδη είναι σε φάση να μπορέσει να γίνει silver, είναι να δοκιμάσεις ένα silver σαμπουάν και να δεις κατά πόσο σου μεταποιεί το χρώμα, την απόχρωση. Αν λοιπόν βλέπεις ότι κάνει διαφορά το silver πάνω στα μαλλιά σου και ότι εξουδετερώνει λίγο την κυτρινίλα, σημαίνει ότι είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο βάσης για να μπορέσεις να πας από το μαλλί σου από το ξανθό στο silver. Εάν όμως βλέπεις ότι δεν πιάνει, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις επαναλυτική δεκαπάζ. Και κατά προτίμηση σε κομμωτήριο να μην κάνουμε βλακίες, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο άμα δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά. Μπορείς, άμα είναι πάρα πολύ κίτρινο, να βάλεις πιο μπλε υποτόνους για να μπορέσεις να το αντισταθμίσεις, αλλά θα σκουρίνει αρκετά, δηλαδή θα πέσει ο τόνος πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα, εμένα αυτή τη στιγμή ο τόνος μου έχει πέσει, δηλαδή είναι πιο σκουρό χρωμογκρί από ό,τι στα προηγούμενα βίντεο που με είδατε. Αυτό είναι γιατί πέρασε επαναληπτικά τη βαφή και με τα λουσίματα αυτό θα ανοίξει και θα σπρίσει. Αλλά μέχρι να σπρίσει έχουμε αυτό εδώ πέρα το πιο μουντό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα σταματήσω να μιλάω για τα διαδικαστικά και θα περάσω στο τι ακριβώς έκανα εγώ για να γίνουν τα μαλλιά μου γκρι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που έκανα ήταν να χρησιμοποιώ ένα silver shampoo. Πήγα λοιπόν στο photo center, λοιπόν είχε πάρα πολλά προϊόντα, στάθηκα μόνο σε δύο, λοιπόν πήρα δύο προϊόντα, από τα οποία το ένα ήταν μια σκέτη αποτυχία και το άλλο ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω σε επιλογή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που δεν ήταν καλό. Αυτό εδώ πέρα το silver shampoo, το οποίο είναι αχρησιμοποιητό και άχρηστο εντελώς, είναι από το Jean Yves και λέγεται Silver Glow Shampoo. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν το χρησιμοποίησα και δεν μου έκανε απολύτως τίποτα. Δεν πήρε καμιά κιτρινίλα και γενικά δεν μου έκανε καμία απολύτως διαφορά στα μαλλιά μου. Και τώρα θα περάσω στο δεύτερο προϊόν. Το προϊόν λοιπόν που έσωσε ουσιαστικά το μαλλί μου από την κιτρινίλα είναι αυτό εδώ πέρα. Σας το έχω ξαναδείξει. Είναι από την εταιρεία Swiss Opal Silver Shampoo. Αυτό με το που το έβαλα και το δοκίμασα, κατευθείαν μου πήρε κάθε ίχνος κιτρινίλας. Σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσω να σας λέω για το συγκεκριμένο προϊόν, θέλω να σας πω ότι παλιότερα είχα δοκιμάσει τη Lauverne και δεν μου έκανε απολύτως τίποτα. Οπότε για μένα αυτό το σαμπουάν της Lauverne, που ακούω από πάρα πολλούς ότι τους βολεύει, εμένα προσωπικά μου είναι εντελώς άχρηστο σαν αυτό. Οπότε δεν το προτείνω, μόνο και μόνο από προσωπική εμπειρία. Έτσι, δεν θέλω να κάξω καμία εταιρεία, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα προϊόν. Λέω απλά τι βολεύει και τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε σε μένα. Τώρα, περνάμε σε αυτό εδώ πέρα, στο Swiss Opal. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν το χρησιμοποίησα τις πρώτες εφαρμογές σαν βαφή. Και τι έκανα με αυτό? Έλωσα τα μαλλιά μου κανονικά και στη συνέχεια τα ταμπόναρα πάρα πολύ καλά με μια πετσέτα, ούτως ώστε να μην έχει ίχνος νερό να στάζει. Οπότε το μαλλί πρέπει να είναι νοπό.
Και πήρα λοιπόν αυτό το θαυματουργό πραγματάκι, με το οποίο έβαλα γάντια φυσικά, και πήγαινα τούφα-τούφα, άπλωνα μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα και με τα χέρια μου το έπαιζα. Οπότε για να πήγαινε παντού. Και το κράτησα περίπου 20 με 30 λεπτά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι στις οδηγίες δεν δείχνεται κάτι τέτοιο. Στις οδηγίες αναφέρει ότι πρέπει να σαπουνίσεις τα μαλλιά σου με το Silver, κάνοντας αφρό, και το αφήνεις για ένα λεπτό. Και στη συνέχεια ξεπλένεις καλά. Και άμα θέλεις να ενισχύσεις το αποτέλεσμα, κάνεις δεύτερη εφαρμογή. Λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να μπω στη δικασία να λούσω τα μαλλιά μου 100 ώρες, οπότε πέρασα μια φορά όλο το μαλλί με το Silver Shampoo και απλά το άφησα να καθίσει 20 με 30 λεπτά. Αφού το άφησα λοιπόν 30 λεπτά και το ξέπλυνα, τα μαλλιά μου ήταν Silver. Είχε φύγει πάρα πολύ κυτρινίλα, δεν ήταν τόσο silver, πιο πολύ άσπριζαν, οπότε και εμένα σαν αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Στη συνέχεια λοιπόν, δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, αφού πέρασε περίπου 3-4 εβδομάδες συνεχής χρήσης του συγκεκριμένου, πέρασε σε ένα ακόμα βήμα για να το κάνω λίγο πιο μόνιμο, όχι όμως εντελώς μόνιμο, δηλαδή και αυτό που θα σας δείξω συνέχεια φεύγει με τα λουσίματα. Πήγα λοιπόν και πειραματίστηκα με τις βαφές Larissa Directions. Σας τις έχω αναφέρει, σας τις είχα αναφέρει και όταν είχα τα κόκκινα μαλλιά ότι με βοήθησε να ενισχύσω το κόκκινο. Τώρα λοιπόν είναι ο σύμμαχος μου για να έχω silver μαλλιά. Πήρα την απόχρωση λιλά, η οποία έχει ένα χρώμα το οποίο βλέποντάς το από μέσα είναι πάρα πολύ παρόμοιο με το Silver Shampoo. Εγώ απλά επειδή φοβήθηκα μη μου αρπάξει το χρώμα και μου γίνει πολύ mauve, το ανακάτεψα με conditioner, οπότε πήρα ένα μπολάκι και έβαλα μέσα αρκετή ποσότητα conditioner και πήρα το κουτάκι αυτό και έβαλα 2 κουταλιές του γλυκού και το ανέμιξα. Οπότε πήρε μια πολύ ωραία παστέλ καθαρή απόχρωση, την οποία την πέρασα πάλι σε νοπά μαλλιά και την άφησα να λειτουργήσει για μία ώρα. Κάποια χρώματα φεύγουν πάρα πολύ δύσκολα, το συγκεκριμένο δεν φεύγει δύσκολα, μετά από 3-4 λουσίματα και άμα βάλεις και ζεστό νερό, έχεις επανέλθει στο προηγούμενο χρώμα που είχες από κάτω. Οπότε αυτά ήταν αυτά που έκανα ουσιαστικά και έχει μείνει αυτό εδώ πέρα λοιπόν το χρωματάκι, το οποίο κάθε φορά που κάνω βίντεο, άμα έχετε παρατηρήσει, έχει άλλη απόχρωση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί δεν κάθομαι όλη μέρα να βάφω τα μαλλιά μου, θα τα περάσω μία φορά, πρώτα το silver, μετά αυτή τη βαφούλα, δηλαδή θα πω ότι δεν θα ασχοληθώ 1-2 ώρο με το μαλλί, να καθίσω να κάνω το αποτέλεσμα που θέλω. Και με τα λουσίματα μετά, ενώ περνάνε ημέρες και εβδομάδες, αυτό ξεθοριάζει και όταν φτάσει σε ένα σημείο που με ενοχλεί το κίτρινο πλέον, επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Για να πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ της υπόθεσης, αυτό που πρέπει να κάνεις ως ξανθιά είναι να πάρεις ένα silver shampoo, εάν δεν έχεις ήδη, είναι ο σύμμαχός σου. Αφού φτάσεις λοιπόν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρκετά ασπρισμένο, περνάς αυτήν από πάνω. Και αφού περάσεις αυτήν από πάνω, έχεις εξασφαλίσει για ένα λίγο παραπάνω χρονικό διάστημα το μαλλί σου σε ένα silver αποτέλεσμα. Αυτές από μόνες τους λειτουργούν μόνο σε δεκαπαρισμένο μαλλί. Είσαι πάρα μα πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο ξανθό. Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσεις ότι το μαλλί σου είναι αρκετά ασπρισμένο, έστω και με το silver shampoo, έστω και με επαναληπτική δεκαπάς, οτιδήποτε θα σου κάνει ένα πιο καθαρό ασπρισμένο ξανθό, για να μπορέσεις μετά να εφαρμόσεις τη βαφή και να βγει σωστή απόχρωση, γιατί μπορεί να βγει μια απόχρωση η οποία δεν είναι επιθυμητή. Αυτά λοιπόν τα σύνολα αυτά που ήθελα να σας πω, έτσι κατάφερα εγώ να κάνω τα μαλλιά μου silver. Εάν δεν ήμουν ιδιαίτερα κατανοητή, με συγχωρείτε, οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε, οποιαδήποτε απορία έχετε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια και εγώ θα σας απαντήσω και θα σας απαντήσω όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Και να ξέρετε ότι ό,τι σας έδειξα είναι άκακο για τα μαλλιά, δεν έχετε κανένα κίνδυνο να ταλαιπωρήσετε τα μαλλιά σας. Πάντα μα πάντα όμως πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι οτιδήποτε χρησιμοποιούμε στα μαλλιά μας και έχει χρωστικές, ακόμα και άφοβες να είναι και άκακες, πρέπει να ενυδατώνουμε καλά τα μαλλιά μας, οπότε μασκούλα και λαδάκια οπωσδήποτε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο πάρα πολύ σύντομα, φιλά και πολλά!